Αγίου Πνεύματος Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, πνεύμα της αληθείας, παταφού παρό και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, τελειά και σκήνους των ημί, καθάρισον ημάς από πάσης χειλίους και σώσον καθέτες που φτάσεις μόνο. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλής αναδείξας, κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπο θεόξαση. Το καθίσουμε. Το θέμα μας το σημερινό είναι από μία ομιλία από την οποία και θα αναγνώσουμε του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τα τέκνα της μακροθυμίας, αφού ο Θεός είναι μακροθυμός. Όσο υπάρχει η γη, μακροθυμεί. Όταν θα κλείσει η αυρέα αυτή, θα πάψει η μακροθυμία και θα ισχύσει η αγάπη και η δικαιοσύνη. Τα δύο αυτά. Γύρω από το θέμα αυτό και ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ως ο μεγαλύτερος των επιστημόνων όλων των εποχών, ο Μιλίκη Απόστολος Παύλος. Και βέβαια με μεγάλη επιστημονική δεξιότητα, έτσι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μεταχειρίζεται λέει τη γλώσσα του ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Γιατί δεν ομιλεί ο Απόστολος Παύλος με δική του γλώσσα, αλλά ποτισμένη και βουτυγμένη ήταν η γλώσσα του μέσα σε βασιλική αυθεντία. Δηλαδή, αυθεντία σημαίνει αρχή που δεν κάνει λάθος. Και αυτή η αρχή που δεν κάνει λάθος είναι ο Θεός, ο οποίος ομιλεί με τη γλώσσα του Αποστόλου Παύλου δια του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λέει. Ο πανσόφους τους αλλής αναδείξας. Αυτοί λοιπόν μίλησαν με το Πνεύμα του Άγιον και κήρυξαν αλάθητα την αλήθεια, τα δόγματα τα οποία πιστεύουμε. Στη προσκοληθούς επιστολή του γράφει χαρακτηριστικά να έρθω στην Κόρινθο με αγάπη ή με ράβδο, γιατί ακούστηκε μία αμαρτία μεγάλη για ένα Κορίνθιο και εσείς δεν επενθύσατε, δεν κηρύξατε πένθος στην εκκλησία της Κορίνθου και να κλάψετε για τον άνθρωπο και να επενθύσετε. Λοιπόν, ράβδο διερθήν, πρέπει να έρθω εγώ με τη ράβδο να σας δείρω. Και πάνω στο θέμα αυτό της αμαρτίας κάνει κήρυγμα ο Ιερός Χρυσόστομος περί μετανοίας και μακροθυμίας. Περί μετανοίας και μακροθυμίας. Λέγει
τον χαρακτηρίζει ο Ιερός τον Απόστολο Παύλο, μεγάλο άνθρωπο, αλλά στη διάθεσή του ήτανε δάσκαλος από τον ουρανό. Άνθρωπος σαν και εμάς, αλλά διάθεση είχε ο Απόστολος Παύλος, τέτοια που αναδείχθηκε διδάσκαλος σταλμένος από τον ουρανό. Για τούτο, όπως που χρησιμοποιεί γλώσσα ουράνια ο Απόστολος Παύλος, ομιλεί προσαμαρτάνοντας, που με καλό αυτοί δέχονται τη μετάνοια, με καλό αυτοί ακούνε το κήρυγμα της μετανοίας του Αποστόλου Παύλου. Αλλά φτάνει σε ένα σημείο ο Απόστολος Παύλος που το μυαλό του ανθρώπινου δεν μπορεί να τον μελετήσει εσωτερικά με βάση αυτά που λέει. Γράφει δηλαδή για να τον ακούσουν και να δείξουν το έργο της μετανοίας που ζητάει η Κορίνθιοι. Ήδοκι μην ζητείτε του ενεμή λαλούντος Χριστού, αν θέλετε να εξετάσετε αν εγώ μιλάω και ανοίγει ο Κύριος στο στόμα μου, να το δείτε και αυτό. Το ξαναδιαβάζω. Ή δοκιμήν ζητείτε, αν ζητείτε να εξετάσετε εμένα, που μέσα μου μιλάει ο ίδιος ο Χριστός. Τέτοιος ήταν ο Απόστολος Παύλος. Ήταν το στόμα του Ιησού Χριστού. Το στόμα του Ιησού Χριστού. Κάτω από αυτή την πραγματικότητα, δηλαδή ενός διδασκάλου που του λαλεί από ψηλά ο Κύριος δια του Αγίου Πνεύματος και ομιλεί με το στόμα περί μετανοίας, θα εξελιχθεί, θα ακουστεί η σημερινή ομιλία του Ιερού Χρυσοστόμου, που και αυτός άκουσε, έχουνε μία εικόνα στα Γιώρος, εικόνα που την έχω δει στη Μονή Γρηγορίου, την είχα δει όταν πήγα πρώτη φορά και μας την εξήγησε ο πατήρ Γεώργιος, που είναι άρρωστος τώρα, μας είχε πει τι λέει την εικόνα αυτή. Μιλάει, λέει ο Απόστολος Παύλος, το αυτή του Χρυσοστόμου και του λέει σωστά με ερμήνευσες. Ο Απόστολος Παύλος του Χρυσοστόμου του λέει σωστά με ερμήνευσες. Και εμείς λοιπόν επάνω σε αυτό, σε αυτά τα γνάρια θα σταθούμε σήμερα. Γιατί, θα βάλω ένα γιατί μεγάλο για να καταλάβουμε και το θέμα, βλέπουμε να παρελάβουν από την ιστορία άνθρωποι που στα μάτια τα δικά μας, των ανθρώπων, να με συγχωρέσετε, θα πω τη λέξη, με βάση τα διαπρατώμενα έργα φαίνονται καταστροφής του κόσμου. Καταστροφής του κόσμου ή εγκληματικές φυσιογνωμίες. Και κάνουμε το ερώτημα, γιατί τους αφήνει ο Θεός και απεργάζονται, κάνουν τόση μεγάλη ζημιά στον κόσμο? Δεν τους αφαιρεί από τη μέση να έχει την ειρήνη ο κόσμος και να πορεύεται ειρηνικά στα έργα του? Τόσο μεγάλα εγκληματικά πρόσωπα, καθάρματα, όπως ονομάζονται, από τον κόσμο. Μία
όλες τις απαντήσεις που θα ακούσουμε είναι και αυτή. Αν με βάση αυτή τη γραμμή, γιατί αφήνει το κάθαρμα να ζήσει, πορευθούμε στη ζωή, δηλαδή αν εφάρμοζε αυτή την τακτική ο Θεός, κάθε ένα κάθαρμα το καθάρισε από τη μέση, λέει ο Ρωσιόστομος, θα έπρεπε να μην υπάρχει, μην υπάρχει. Πες το. Δεν υπάρχει κανένας. Κανένας. Κανένας απολύτως. Γιατί λέει, ουδής καθαρός απορρίπου. Όλοι κάπου κάτι θα κάνουμε κακό. Όλοι κάπου κάποιο κακό θα κάνουμε. Όμως, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι σε όλα γενικά τα παραπτώματα, από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα, υπάρχει και το φάρμακο που καθαρίζει. Το φάρμακο που καθαρίζει. Και το φάρμακο, ή θα έλεγα το πλυντήριο, να το πω πιο πλυνίσμε και υπερχιώνα λευκανθίσαμε, το πλυντήριο είναι η μετάνοια που έχει ορίσει ο Κύριος. Η Ιερά Εξομολόγηση, το πλυντήριο. Προσφέρει λοιπόν, διαβάζουμε ο Χρυσόστομο, στους αμαρτάνοντας φάρμακο ευεργετικό και μετάνοια, τι μετάνοια, για σωτηρία, για να σωθεί. Αυτή η ομιλία που θα τη δούμε όχι ολόκληρα αλλά ένα μέρος, γιατί είναι μεγάλη στο μέγεθος, ένα μέρος θα διαβάσουμε. Αυτή η ομιλία έγινε πάνω στην περικοπή του Ευαγγελίου της Ιάσεως του παραλυτικού, που του είπε του παραλυτικού ότι ξέρεις είσαι άρρωστος, με άλλα λόγια, εσωτερικά, και λόγω αυτής της ασθενείας σου είσαι παράλυτος τώρα. Πορεύου, του είπε, αυτό έκανε καλά, και μη και τι αμάρτανε, και μην ξανακάνεις αμαρτία, ή να μην χείρον τι συγγένεται, για να μην πάθεις χειρότερα. Πάνε λοιπόν στην ίαση του παραλυτικού, ομιλεί περί μακροθυμίας και μετανοίας ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Ιερός Χρυσόστομος λοιπόν γράφει τον παραλυτικό, ο σωτήρας μας, θεραπεύοντας τον, έλεγε τέκνον αφέοντες οι αμαρτίες σου επολέ. Είχε διαπράξει πολλές αμαρτίες. Νομίζω ότι εγώ με βάση τον εαυτό μου, αναλογιζόμενο στη ζωή μου, η λέξη πολλές δεν αποδίδουν μια πραγματικότητα. Δεν ταπεινολογώ, νομίζω με καταλαβαίνετε. Γιατί η πορεία της ζωής ενός ανθρώπου είναι πέσα σήκω είναι. Με βάση αυτό βλέπω ότι όχι πολλές, ωκεανός είναι αμαρτίες. Λοιπόν, αφέοντες οι τέκνων οι αμαρτίες σου επολέ. Άφηση δε αμαρτιών, πηγή σωτηρίας και βραβείων μετανοίας είναι η μετάνοια. Διότι η μετάνοια είναι ιατρίων καταστρεπτικό της αμαρτίας. Η μετάνοια καταστρέφει, είναι γιατρείο που καταστρέφει την αμαρτία. Δώρο ουράνιο, δύναμη σταυμαστή, νικόσα δια της θείας χάριτος,
τα επακόλουθα της παραβάσεως του νόμου του Ευαγγελίου. Παραβαίνουμε το Ευαγγέλιο και από εκεί έχουμε την αμαρτία από εκεί πέρα. Αυτά τα νικάει όλα η μετάνοια, τα επακόλουθα, ό,τι επακόλουθα έχει. Δια τούτο ούτε πόρνο απομακρύνει, ούτε μοιχό φυγαδεύει, ούτε μέθυσο αποστρέφεται, ούτε ειδωλολάτρηση χαίνεται, ούτε υβριστή απομακρύνει, ούτε βλάστημο, ούτε αλαζόνα, αλλά όλους τους μεταβάλλει η μετάνοια, διότι χωνευτήριον της αμαρτίας είναι η μετάνοια. Χωνευτήριον της αμαρτίας. Είναι ανάγκη δε πρώτον να γνωρίσουμε το σκοπό της μακροθυμίας του Θεού, όχι με δικούς μας αφαίρετους λογισμούς, αλλά από αυτούς, αλλά από αυτές τις θείες γραφές. Λέει, μέσα την εγγραφή θα γνωρίσουμε το σκοπό που ο Θεός έχει βάλει τη μετάνοια και εξαιτίας μετανοίας μακροθυμεί ο Θεός. Περιμένει να μετανοήσουμε, γι' αυτό και μακροθυμεί. Μάλιστα. Ποιος είναι ο λόγος λοιπόν που ο Θεός μακροθυμεί, που ο Θεός μακροθυμεί. Ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός μακροθυμεί προς αμαρτάνοντας, διπλούς είναι και σε δύο σωτήρια πράγματα αποβλέπει. Η μακροθυμία λοιπόν του Θεού είναι δύο πράγματα είναι που κοιτάζει ο Θεός και αυτά τα δύο κοιτάζει καλά καλά και τα προσέχει ο Θεός όταν μακροθυμεί. Σε αυτούς μεν δια της μακροθυμίας δίδει καιρόν μετανοίας για να σωθούν. Στους αμαρτωλούς. Με τη μακροθυμία ο Θεός, μακροθυμία σημαίνει άντε να τον αφήσω να ζήσει ακόμα λίγο. Άντε να αφήσω ακόμα λίγο. Άντε ακόμα λίγο. Μήπως σοφρονιστεί. Λοιπόν λέγει ότι σε αυτούς που μακροθυμεί δια της μακροθυμίας δίδει καιρό να μετανοήσουν το ένα για να σωθούν. Και αυτό που θέλει προσοχή που δεν το καταλαβαίνουμε καλά λέει στους απογόνους εκείνων που αμαρτάνουν και δέχονται τη μακροθυμία ο Θεός δίνει ευεργεσία μεγαλύτερη, ξεβερητή διπλά. Αν εγώ δηλαδή αμαρτάνω και με αναμένει ο Θεός για να σωθώ, τα παιδιά μου θα έχουν διπλή ευεργεσία από το Θεό. Διπλή ευεργεσία από το Θεό. Βέβαια, δεν το πιάνει το μυαλό μας, τώρα πώς θα πούμε, το πιάσει παρακάτω. Άρα σκοπός είναι η αλλαγή του ανθρώπου σε μετάνοια και δεύτερος λόγος, οι δικοί μου διάδοχοι να έχουν μεγάλη την ευεργεσία από το Θεό. Πολύ πιο μεγάλη τη δική μου που με δέχτηκε ο Θεός και με συγχώρεσε. Και για να επαναλάβω πάλι το ίδιο, λέει ο Χρυσόστομος, ο Θεός μακροθυμεί. Για να μετανοήσει, λέει, το επαναλάβω πάλι, να μετανοήσει ο αμαρτωλός και από τους απογόνους του να μην αποκλείσει τη σωτηρία. Ας απογόνους του. Ισχύει και τους απογόνους. Έχει δηλαδή αναδρομική ισχύ η μακροθυμία του Θεού. Πιάνει και τα παιδιά. Διότι και αν ακόμη αυτός που αμαρτάνει δεν έχει διάθεση να μετανοήσει, λυπάται και δεν τιμωρεί πολλές φορές τη ρίζα. Εγώ δηλαδή είμαι ο γονιός και δεν έχω σκοπό να μετανοήσω. Δεν με χτυπάει, δεν με χτυπάει εμένα που είμαι η ρίζα. Το αντιλαμβάνεστε, το δέντρο. Το βλέπει που δεν κάνει καρπό. Δεν την κόβει τη ρίζα,
Αφού δεν κάνει καρπό να το ξεριζώσει το δέντρο. Όχι. Όπως είπα και προηγουμένως, μεταβάλλει ακόμη και τη ρίζα. Έχει τη δυνατότητα ο Θεός να, ενώ ο άνθρωπος δεν δίνει προθέσεις καθόλου, να μετανοήσει και εμείς λέμε, τι τον αφήνει μωρέ, αφού δεν βλέπεις τι καταδιά είναι. Παρότι βλέπει την αμετανοησία, δεν χτυπάει την ρίζα. Δεν χτυπάει την ρίζα, τον πατέρα δηλαδή. Θα πεις το παιδί, να το δούμε. Το παιδί, να το δούμε. Και όταν ακόμη λέει η ρίζα, γίνει τελείως άχρηστη. Τελείως άχρηστη. Ο Θεός αναβάλει εποφελώς την τιμωρία. Αναβάλει εποφελώς την τιμωρία. Εμείς δεν έχουμε υπομονή και λέμε πάρ' τον από τη μέση και όταν ακόμα λέει εντελώς άχρηστη είναι η ρίζα, δεν την κόβει. Γιατί τελεί εν αναμονή των γενεών που έρχονται για μετάνοια από αυτή τη ρίζα. Είναι κατανοητός μήπως, θα το δούμε στη συνέχεια. Ο Θάρα, έχετε πόλου σας στην Παλαιά Διαθήκη, Θάρα ήταν ο πατέρας του Αβραάμ. Μέγας σε εισαγωγικά ειδωλολάτρης. Με παράσημα ειδωλολάτρηση. Ειδωλολατρία σημαίνει λατρεία δαιμόνων. Σημαίνει διάπραξη παντός κακού έργου. Μέσα είδωνα όλα γινόντουσαν. Και εγκλήματα και πορνίες και μυχές, τα πάντα όλα. Εν ονόματι των θεών των ειδωλών. Ο πατέρας λέει του Αβραάμ ήτανε ο Θάρα, διαβάζω, Θάρα ο πατέρας του Αβραάμ, προσκυνητής των ειδώλων, ήτο, αλλά όμως δεν ετιμωρήθη εδώ, δια την ασέβειά του αυτή. Δεν το καθάρισε και δικαίως, συμπληρώνει ο Ιερός Χριστός, και δικαίως δεν το καθάρισε. Για να δούμε, διότι αν προλάβαινε ο Θεός και έκοβε τη ρίζα, τον Θάρα, από πού ο τόσο μεγάλος καρπός της πίστεως, από πού ο Αβραάμ, που ο Κύριος τον ονομάζει κόλπους Αβραάμ και ονομάζει στον Παράδεισο, ο άντρας αυτός της μεγάλης, τόσο μεγάλης πίστεως, πώς θα έρχονταν στον κόσμο. Δεν έχουμε μάτια για να δούμε εμείς πέρα και ζητάμε να γίνει κάθαρση του ανθρώπου που κάνει κακό στον κόσμο. Ο Θεός έχει μάτια, όχι πέρα, είναι ο ίδιος που τα βλέπει καθαρά. Λοιπόν, θα φύτρωνε, αν δεν υπήρχε η ρίζα, θα φύτρωνε ο Αβραάμ. Τι από τον Ισάφ μοχθηρότερο υπήρξε. Ο Ισάφ ήταν Ιακώβ και Ισάφ, αδέρφια. Ο Ισάφ πουλάει τα πρωτοτόκια, στρέφεται εναντίον του αδερφού του και βέβαια λέει ο Ιωστόμος, εδώ που το έχω μπροστά μου λέει, ουσιαστικά φωνιάς ήτανε. Φωνιάς δεν είσαι όταν σκοτώνεις άνθρωπο μόνο, αλλά όταν στη διάθεσή σου έχεις μέσα να διαπράξεις το έργο του φόνου. Το διαπράτη σου δίδεται ευκαιρίες. Αν δεν σου δίδεται, πάλι είσαι φωνιάς. Δεν μετράει το έργο όσο μετράει η πρόθεση. Και το ονομάζει εδώ ο Ιεροσυσόστομος τον Ισάβ μητραλία, πατραλία, φωνιά και ακόμα λέει μισητός από το Θεό.
μισητός από το Θεό. Και μάλιστα λέει η Γραφή, τον Ιακώβ ηγάπησα, τον Δέιο εμίσησα. Του Κυρίου η φωνή. Τον άφησε και έζησε. Σίγουρα τον άφησε. Από την καθαρίσει από τη μέση, για να δούμε παρακάτω τι λέει. Τον άφησε και έζησε. Άφησε το θάρα και έζησε, ήρθε ο Αβραάμ. Αφήνει τον Ισάβ που ήταν πατραλίας, μητρανίας, πόρνος, τον λέει και ο Απόστολος Παύλος. Στην Καινή Διαθήκη, στην επιστολή του. Δεν τον αφαίρεσε από τη μέση που ήταν αδερφοκτόνος και βέβυλος και μισητός στο Θεό. Δεν τον ξεκαθάρισε από τη μέση. Γιατί δεν κόπτεται από το Θεό? Διότι αμέσως, γιατί αμέσως η πρέπουσα τιμωρία δεν το επιβάλλεται, ρωτάει ο Χριστός. Γιατί πρέπον είναι και την αιτία να πούμε. Εάν θέλαμε να κοπεί μέγιστο καρπό, να κοπεί ο Ισάβ, αν τον είχε κόψει, μέγιστο καρπό δικαιοσύνης θα έχανε ο κόσμος. Μέγιστο καρπό δικαιοσύνης. Κάποιο καρπό έκανε και εκείνο το δέντρο το κακό, που ήταν καλό. Λέει να πάμε να κόψουμε, να θυμίσει την παραβολή, να πάμε λέει να βγάλουμε τα αγκάθια από τη μέση, άστα εκεί τα αγκάθια, χρειάζονται. Λοιπόν, και τι λογής καρπό θα έκοβε άμα έπαιρνε ο Θεός τον Ισάβ καλά λέω, λέει μέσα στη Παλαιά Διαθήκη, Ισάβ εγέννησε τον Ραγουήλ. Ραγουήλ τον Ζαρά, Ζαρά τον Ιώβ, απόγονος του Ιώβ. Παρακαλώ, αν έβγαζε λέει τη ρίζα, δεν θα έκανε και τον Ιώβτσι. Πόσο τυφλοί πέρα για πέρα είμαστε που ζητάμε το κακό, του κακού που πέφτει στα μάτια μας δηλαδή. Βλέπεις τι άνθος υπομονής θα κανότανε, ερώτημα. Ο Χριστός, βλέπεις τι άνθος υπομονής θα κανότανε, αν προλάβαινε ο Θεός και προς τιμωρία έκοβε τη ρίζα από την οποία προήρθε αυτό το άνθος υπομονής, ο Ιώβ. Σε όλα λοιπόν τα πράγματα, αυτή την εξήγηση της μακροθυμίας του Θεού να έχεις ως βάση, αυτή την εξήγηση. Για να αφήνει ο Θεός, κάτι καλό θα γεννηθεί. Για να αφήνει ο Θεός, κάτι καλό θα γεννηθεί. Μακροθυμεί προς τους Αιγυπτίους. Θυμήστε τι έκαναν στους Ισραηλίτες. 400 ολόκληρα χρόνια και, που ήταν σκλάβοι. Δεν τους αφαιρούσε από τη μέση, μακροθυμούσε. Και για να μην επαναλαμβάνω τα ίδια, θα το πω με δικά μου λόγια, είναι γραμμένη η ομιλία γύρω στο 350 μετά Χριστό, η ομιλία αυτή εδώ. Δηλαδή 1700 περίπου χρόνια γραμμένη. Τότε ανθούσε, που γράφει η ομιλία, στην Αίγυπτο ο Χριστιανισμός. Έχουμε εκεί ολόκληρη την έρημο στην Αίγυπτο, πώς λέμε μέσα, στη Θηβαΐδα, που ήταν με σπηλιές, με μοναστήρια μεγάλα, πόλεις ολόκληρες που ανθούσε ο Χριστιανισμός. Να λέει γιατί μακροθυμούσε. Γιατί και άνθησε και δοξάστηκε ο Χριστιανισμός. Εμείς δεν βλέπουμε και σήμερα ακόμα γιατί επιτρέπεται και γίνονται, σφάζονται εκεί στη Συρία και τα τέτοια δύο, ο Θεός βλέπει κάτι μακρύτερα και παραχωρεί και τα πράγματα. Γιατί, καθώς λέγουν οι έμπειροι των κοινών νόμων,
Και οι Ρωμαϊκοί νόμοι, λέει, υπάρχουν στη, νόμη, στη Ρώμη τότε που ζούσε ο Χρυσόστομος, στη Ρώμη, υπήρχαν νόμοι που όριζαν για κάποια αμαρτήματα θάνατο. Αν πιάνανε γυναίκα να αμαρτάνει, έπρεπε να φανευτεί. Αν ήταν όμως Αγιός, ο νόμος έλεγε όχι, δεν φταίει αυτό που είναι μέσα στην κοιλιά, δεν θα φανευτεί. Λοιπόν, λέει ο Χρυσόστομος, αν φροντίζει ο ανθρώπινος νόμος και δεν σκοτώνει τη ρίζα που είναι κακιά, γιατί η ρίζα μέσα έχει κάποιο καρπό που θα έρθει και φυλάει τον καλό καρπό που θα έρθει, πολύ περισσότερο ο Θεός. Τη ρίζα δεν τη χτυπάει όταν πρόκειται κάποιος καλός καρπός να έρθει στον κόσμο. Το διαβάζω και το πράγμα να το ακούσουμε. Οι Ρωμαϊκοί νόμοι διατάσσουν η έγκυος γυναίκα, εάν ήθελε περιπέσει σε παράπτωμα που τιμερείται δια θανάτου, δεν θανατώνεται προτού γεννήσει το στην κοιλιά της έμβριο. Απαγορεύεται. Και πολύ δικαίως, διότι δεν θεώρησαν δίκαιο οι καλοί τότε νομοθέτε να καταστραφεί μαζί με εκείνη που αμάρτησε το αναμάρτητο έμβριο. Συνεπώς, σκοτώνοντας ρίζα που φέρνει έμβριο καλό, κάνουμε κακό. Κάνουμε κακό. Εάν οι ανθρώπινοι νόμοι φίδονται, λυπούνται εκείνους που καθόλου δεν αμάρτησαν, πολύ περισσότερο ο Θεός δεν θα διαφυλάξει τη ρίζα και δεν θα αποδώσει στους καρπούς την εκ της μετανοίας ευεργεσία. Βλέπει λοιπόν πίσω από κάθε αμαρτάνοντα μετανόητο άνθρωπο ο Θεός κάποιο καρπό που θα έρθει και θα δείξει μετάνοια. Γι' αυτό ενδιαφέρεται ο Θεός. Γι' αυτό ενδιαφέρεται ο Θεός. Λάβε παρακαλώ υπόψη την ευεργετική επίδραση της μετανοίας. Πόση ευεργεσία προσφέρει η μετάνοια και σε αυτούς που αμαρτάνουν. Διότι και επ' αυτών ο ίδιος λόγος φιλανθρωπίας έχει εφαρμογή. Να δούμε. Κάποιο μεγάλο ευεργετικό πρόσωπο της Εκκλησίας μας έπρεπε να φύγει ακαριαία από τη μέση. Για να δούμε. Εάν προλάβαινε η τιμωρία, αν προλάβαινε η τιμωρία τη διόρθωση, εσύ το είπες προηγουμένως, κάποιος το είπε, ο κόσμος τελείως θα χαρότανε, θα καταστρεφότανε. Αν δηλαδή σε κάθε αμαρτία και τιμωρία, τέρμα κόσμο, τέρμα κόσμο. Εάν αμέσως μετά την αμαρτία, τιμωρήσε ο Θεός, δεν θα αποκτούσε η Εκκλησία τον Παύλο. Θα τον είχαμε τον Απόστολο Παύλο, τον αναμορφωτή της Οικουμένης. Για να το σκεφτούμε λίγο καλά, καλά, καλά. Αυτό το κολοσσό που άλλαξε όλη τη Μικρά Ασία από τα είδωλα στον χριστιανισμό, που όπου περνούσε τρέμανε οι χριστιανοί. Μα αυτός, λέγανε οι κοινότητες χριστιανικές, οι μικρές τότε, δεν είναι που έχει λάβει εντολές να έρθει να μας συλλάβει, να μας πάει δεμένους στα δικαστήρια. Η Εκκλησία, λέει, θα αποκτούσε τον Παύλο, το μέγα και πολύ τούτο άνδρα. Δια τούτο ανέβαλε την τιμωρία, όταν ούτως ευλαστημούσε, δια να τον δείξει αργότερα στους ανθρώπους, ο Κύριος, να το δείξει, προσέξτε το, ανέβαλε την τιμωρία του, σκότον έκανε, για να τον δείξει αργότερα μετανοούντα. Το λέει ο ίδιος. Με ηλέησε, δεν το λέει. Με ηλέησε, λέγω, είμαι, λέει, πορθητής της Εκκλησίας. Ήθελα να εξαφανίσω την Εκκλησία του Χριστού από τη γη. Και με ηλέησε, είμαι ηλεημένος.
είναι ηλεημένος. Του Θεού η μακροθυμία έκαμε το διώκτη, τον Παύλο δηλαδή, κήρυκα του Θεού. Η μακροθυμία το λύκο, Παύλο, το μετέβαλε σε επιμένα των προβάτων. Σε επιμένα των προβάτων. Μάλλον, καλό επιμένα των προβάτων, όπως λέει ο Κύριος. Του Θεού φιλανθρωπία τον τελώνει, τον έκανε Ευαγγελιστή. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αρχή τελώνης. Αν έλειπε η μακροθυμία του Θεού, ούτε τον ένα, ούτε τον άλλο, θα είχαμε. Τίποτα δεν θα έκαμε. Όλα τα καλά είναι έργο μακροθυμίας Θεού. Του Θεού μακροθυμία όλους εμάς μας ελέησε. Όλους εμάς. Μας μετέβαλε. Όλους μας, μας μετέτρεψε. Εάν είδεις τον κάποτε μέθησο τώρα να μην πίνει καθόλου, εάν είδεις τον κάποτε βλάστημο τώρα να θεολογεί, με πλησιάζει μια μέρα κάποιος και μου είπε και συγκινήθηκα πολύ. Τώρα έλεγα και το έλεγα, μην βλαστημάστε, ρε, του λέω. Βλαστημούσε. Και πολύ μάλιστα. Στα αστεία του. Είμα, δεν είναι αμαρτία, μου λέει. Τι είναι να... Το λέω από χόμπι, μου λέει, είναι και... φέρω τον πατέρα μου τον DNA, μου λέει, και το λέγε χαρτολογώντας. Τον είδα, λοιπόν. Βέβαια, να έχει περάσει από το καμίνι του καρκίνου, αδύνατο και λοιπά, και μου λέει, τι να σου πω, ήμουνα για να φύγω από τον κόσμο, για να φύγω από τον κόσμο. Ένα βράδυ βλέπω την Παναγία, μου λέει, σε στιγμές που είπα, είχα πει στη γυναίκα μου, ετοιμάστε τα σάβανά μου και πήγατε και στο νεκροθάφτη να κανονίσετε τα... Μου δίνει μία και μου λέει, μην ξαναβλαστημάσαι. Και είμαι καλά, μου λέει τώρα. Και έχω κάνει τάμα να πάω και να ξεμολογηθώ, που δεν γνώριζα από ξεμολόγηση, τα είπανε από τον άνθρωπο, και ανακοινωγήσω. Λέμε, έργον της του Θεού μακροθυμίας. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σου. Λέγει λοιπόν όλα αυτά τα καλά που ακούσαμε προηγουμένως, τις μεταβολές αυτές, τα δημιουργεί η μακροθυμία του Θεού. Και όπως λέει ο Δαβίδης σε ένα ψαλμό, αυτή είναι η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Να κάνει το μέθησο θεολόγο, να κάνει το διώκτη κήρυκα, να κάνει το λύκο πρόβατο, καλοποιημένα κλπ. Είναι έργο η αλλίωση, της αλλίωσης της δεξιάς του υψίστου. Άλλωστε και για μας, που διαλογιζόμαστε ότι μπορεί να είμαστε καλοί, μας αρέχεται. Είναι έργο και αυτό της δεξιάς του υψίστου. Ο Θεός προς πάντας είναι αγαθός. Ιδιαιτέρως δε τη μακροθυμία του, την δείχνει προς εκείνους που αμαρτάνουν. Φανερά, ιδιαιτέρως. Και αν θέλεις, σχετικώς με αυτό, παράδοξο να ακούσει λόγο, παράδοξο μεν, διότι δεν είναι συνήθις, αληθινό, όμως δια το ευσεβές περιεχόμενό του άκουσε. Ο Θεός, να βάλουμε λίγη προσοχή, βαρύς και αυστηρός πάντοτε φαίνεται προς τους δικαίους. Χρησιμοποιεί δηλαδή την αυστηρότητά του σε αυτόν που είναι τηρητής του νόμου του, στους δικαίους. Θα λέγαμε εκεί, εγγίζει τα όρια να μην δώσει γνώμη στο δίκαιο.
Μαλακός δε επίοικης προς αμαρτωλούς. Μαλακός και επίοικης στους αμαρτωλούς. Βαρύς και αυστηρός στους δικαίους, μαλακός και επίοικης στους αμαρτωλούς. Και γρήγορος, πολύ γρήγορος στη φιλανθρωπία, στους αμαρτωλούς. Εκείνο που αμάρτησε και έπεσε ηθικός, η δεξιά του Θεού, το σηκώνει. Έπεσες παιδί μου, σήκω, σε περιμένω. Ξαναέπεσες παιδί μου, σήκω, σε περιμένω. Ξαναέπεσες παιδί μου, σήκω και περιμένω. Ποσάκης αν αμαρτήσει ο αδελφός μου, Σταύρος δεν λέει. Εφτάκης, εβδομήκοντάκης. Που σημαίνει άπειρες φορές. Το ζούμε όλοι μας. Δεν υπάρχει θέμα υποκρισίας. Όλοι περνάμε από την πραγματικότητα. Πέφτω και σηκώνομαι. Γιατί και το πέσιμο είναι σωτήριο. Αλλά και μετάνια, άμα δεν πέσει, δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εκείνο που αμάρτησε λοιπόν και έπεσε ηθικός, το σηκώνει και λέγει σε αυτόν, μη οπίπτον, του λέει η φωνή του Θεού, μη οπίπτον, μήπως εκείνος που πέφτει, ουκανίσταται, δεν σηκώνεται. Ή ο αποστρέφων, εκείνος που μου γυρίζει την πλάτη, δεν ξαναγυρίζει το πρόσωπό του να με δει. Μια για πάντα μου γυρίζει την πλάτη. Γυρίζει οπωσδήποτε να με δει. Και μάλιστα ο προφήτης Ιερεμίας λέει, «Ηνατί απέστρεψεν αποστροφήν ανεδί η ασύνδετος στη γάτη Ιούδα», λέει, «γιατί ανεδέστατα μου γύρισε την πλάτη η θυγατέρα η ασύνετη του Ιούδα», και βέβαια εννοεί την ψυχή εδώ πέρα, «ή ομαδικά ένα λαό που του γυρίζει την πλάτη ανεδέστατα και λέει δεν σε γνωρίζω». Γιατί λέει τόσο ανεδός μου γύρισε την πλάτη η ψυχή που εγώ έπλασα με τα χέρια μου. Και προσθέτει, δεν σταματάει μόνο στην αποστροφή που κάνει η ψυχή, την ανεδή αποστροφή, αλλά λέει επιστράφετε προς με, μπρος γυρίστε σε μένα και επιστραφίζομαι προς εμάς και εγώ θα έρθω σε εσάς. Δεν λοιπόν ο Κύριος αποστρέφει το πρόσωπό του επειδή εμείς γυρίζουμε την πλάτη. Τώρα να φέρουμε την εικόνα εδώ, αυτή την ωραιότατη εικόνα. Παιδί μου, σε περίμενα, πεθαμένος ήσουνα κι όμως ζεις στην παραβολή τα σώτου. Περιμένει για να γυρίσει ο ανεδέστατα αποστρέφων το πρόσωπό του από το Θεό. Και σ' άλλο μέρος, με όρκο δε βεβαιώνει ότι θα σωθούν οι μετανοούντες λόγω της μεγάλης αυτού φιλανθρωπίας. Με όρκο διαβεβαιώνει ο Θεός, δίνει όρκο, κατά έναν τρόπο ανθρώπινο μιλάει, ότι χάρη της φιλανθρωπίας του Θεού θα σωθούν πολλές ψυχές. Και λέει, ζω γάρ εγώ, λέγει ο Κύριος. Ζω, λέει ο Κύριος. Άλλωστε καμπαλού λέει, ο Θεός, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, είναι Θεός ζώντων και όχι νεκρών. Ζω λοιπόν, λέει ο Κύριος, και ου βούλω με τον θάνατο του αμαρτωλού. Και δεν θέλω να πεθάνει ο αμαρτωλός άνθρωπος. Δεν θέλω να πεθάνει, πώς το κάνουμε. Εμείς θα το πούμε πάρ' τον από τη μέση. Αφού δεν θέλει να πεθάνει, αυτός τον έπλασε τον άνθρωπο, τον θέλει να ζήσει. Να ζήσει, ναι να ζήσει, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν, μέχρι που να γυρίσει σε μένα που είμαι η ζωή και να ζήσει. Αυτό θέλει. Ποιος πατέρας δεν θέλει το παιδί να γυρίσει, αφού το έχει φύγει. Είναι δυνατόν.
Και εγώ λέει τον περιμένω να έρθει. Τον περιμένω να έρθει. Δια δε των δίκαιων, αυτά και τον αμαρτωλό. Α, δεν θέλω να πεθάνει. Θέλω να γυρίσει. Για το δίκαιο λέγει, εάν ποιήσει άνθρωπος πάσαν δικαιοσύνη, αν εφαρμόσει ο δίκαιος άνθρωπος, το πάσα δικαιοσύνη λέει ολόκληρο τον νόμο. Το σημαίνει, η δικαιοσύνη είναι νόμος. Και πάσα την αλήθεια. Και στραφείς αμάρτη, αυτός λοιπόν που γνωρίζει τον νόμο και τον νόμο αυτό ο άνθρωπος που τον γνωρίζει κάποια στιγμή τον αφήσει, αυτό εδώ πέρα, στραφείς αμάρτη, ου μη μνηστώ της δικαιοσύνης αυτού. Δηλαδή, παράδειγμα, είναι ένας που μελετάει το νόμο του Θεού μέρα νύχτα, κάποια στιγμή αμαρτάνει, λέει, και μετά ξεχνάει τον Θεό, γι' αυτόν έχει άλλο μέτρο. Δεν θα θυμηθώ καθόλου όλα τα περασμένα καλά που έχει κάνει. Όλα τα καλά που έχει κάνει, μια ζωή ολόκληρη εφαρμόζοντας τον νόμο, ου μη μνηστώ. Το ξαναδιάβασα, το ακούσουμε. Ου μη μνηστώ της δικαιοσύνης αυτού που εφάρμοσε στην περασμένη του ζωή. Θα θυμηθώ μόνο την παρέμβασή του. Αλλά εν διαμαρτία αυτό αποθανείται. Αλλά θα πεθάνει. Στον να λέει δεν θέλω να πεθάνει. Αυτό που είναι αμαρτωλός στη ζωή του, τον περιμένει να μετανοήσει, να γυρίσει τη ζωή. Τον άλλο που ζει μες στον νόμο, αλλά κάποια στιγμή κάνει μεταβολή και αφήνει τον νόμο, όλα αυτά διαγράφονται περασμένα. Θα πεθάνει μέσα στην αμαρτία που αγκάλιασε ενώ γνώριζε τον νόμο. Άλλο μέτρο στον γεννημένο αμαρτωλό που τον περιμένει, άλλο στον δίκαιο που ζει με τον νόμο αγκαλιά, αλλά παρατάει τον νόμο και κάνει την αμαρτία. Γιατί σου λέει, ο γνούς και με ποιήσας, θα ρίξετε πολλά. Το λέει μέσα στη γραφή. Κάνει την αμαρτία, προφανώς κάνει την αμαρτία και δεν επανέρχεται. Τι γνωρίζει. Γιατί αν παραδείγμα. Ναι, αυτό. Έτσι. Αυτό. Γνωρίζει, αφού εφήμωσε λέει, πάσα την αλήθεια πριν, άρα γνωρίζει τον νόμο. Τώρα κάνει την αμαρτία. Εσκεμένα λοιπόν, παρατάει τον νόμο και εσένα λέει δεν σε περιμένω. Πάει, εσύ θα πεθάνεις στην αμαρτία σου. Λέει, το αποκύρωσε το πράγμα. Λέτε ότι είστε τέκνα Αβραάμ γιατί γνωρίζετε τον νόμο. Δεν το είπε. Και λέει, εν τες αμαρτίες ημών αποθανείστε. Το αποκύρωσε. Εν τες αμαρτίες ημών αποθανείστε. Ξέρετε τον νόμο και κάνετε την αμαρτία. Είχαν μπροστά ολόκληρο τον κύριο. Που έβλεπε να κάνει όλα τα καλά έργα που έκανε και όμως το μάτι φθονερό. Να δούμε και τα παρακάτω λίγο. Ο πόση αυστηρότης προς τον δίκαιον, αυτό που γνωρίζει τον νόμο και αφήνει τον νόμο. Ο πόση αυθονία συγγνώμης προς τον αμαρτωλό που δεν γνώριζε τον νόμο και άλλαξε και εφαρμόζει τον νόμο. Κατά πολλούς δε και διάφορους τρόπους ενεργεί. Όχι διότι ο Θεός μεταβάλλεται, λέει ο Θεός, λέμε οργίζεται. Ο Θεός είναι ποιητής, ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν αλλάζει στάση ο Θεός. Είναι αναλύωτος. Δεν παρουσιάζει φαινόμενα αλλαγής ανθρώπινης. Αλλά με βάση την στιγμή που βρίσκεται τον άνθρωπο, την κατάστασή του, παρουσιάζεται ο Θεός. Είπα προηγουμένως, στον αμαρτωλό φαίνεται ποιητής και πρέπει να είναι ποιητής για να τραβήξει κοντά του. Σε αυτό που γνωρίζει τον νόμο και δεν τον εφαρμόζει, πρέπει να είναι αυστηρός για να τον κουνήσει λίγο για να καταλάβει τι άφησε. Μία είναι του Θεού η συμπεριφορά, αγάπη σε όλα. Αλλά οι τρόποι ενεργίας διαφέρουν. Άκουσε τώρα με ποιο τρόπο λειτουργεί ο Θεός. Τον αμαρτωλό
και εκείνον που επιμένει στην αμαρτία, αν φοβήσει, αν το φοβήσει, τον αμαρτωλό, δηλαδή έναν που ζει μια ζωή μες στην αμαρτία, τον φοβήσει, μου περνάει το λογισμό με ένα ωραίο παράδειγμα. Θεός χωρέσει όλοι κοιμημένοι και κοιμημένοι αυτοί, ένας γιατρός στην Αθήνα, φιλάνθρωπος, στο Βύρονα ζούσε, κάποια μέρα είχαν εκεί τον γέροντα Ιερώνυμο, τον Σιμωνοπετρίτη, τον Άγιο εκείνο ηγούμενο κάποτε, μετά αγίασε στην Αθήνα, τον εξόρισαν το όρος και ήρθε στο Βύρονα. Και λοιπόν πήγε κάποιος γέρος να ξεμολογηθεί. Ήταν βράδυ και αφού βγήκε ο γέρος από το ξεμολογητήριο, τι σου είπε ο παππούλης, να έρθω αύριο να κοινωνήσω. Λέει, πέσε με πάνω στο γέροντα. Γέροντα, αυτός μια ζωή, αυτό. Μου είπε, λέει, να έρθω αύριο να κοινωνήσω. Και έρχεται, δικό μου πρόσωπο ήταν αυτό που τον γνώριζε, και έρχεται λοιπόν, λέει, την επόμενη μέρα, κοινωνάει το πρωί, μετά είχε κοινωνήσει και έξω και πέθανε. Το αντιλαμβάνεσαι. Αυτό έτσι λειτουργεί ο Θεός. Δεν του λέει, βρε, εσύ έκανες τόσα στη ζωή σου. Άμα του είχε πει τόσα στη ζωή σου, θα είχε απογοητευτεί ο άνθρωπος και θα είχε αλλάξει στροφή. Έτσι έδειξε με τα μέλια και όχι μόνο κοινώνεις, αλλά και σώθηκε ο άνθρωπος. Λοιπόν, τον αμαρτωλό λοιπόν και εκείνο που μένει στην αμαρτία, αν τον αφήσει, σε απόγνωση και απελπισία θα το φέρει. Αν τον τιμωρήσει. Αν του πει, τι είναι αυτό που έκανες. Τον δίκαιο, εάν του φερθεί με ποιήκια, υπάρχει κίνδυνος να πει τι καλά που βαδίζω και να χαλαρώσει την πορεία του. Γι' αυτό του κουνάει τα υγεία. Του κουνάει τα υγεία. Έτσι, είναι η ώρα, σε λίγο θα τελειώσουμε. Λοιπόν, γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, διαβάζουμε ψαλτήρι και δεν καταλαβαίνουμε. Θα ξαναπώ εδώ, ακριβώς πάνω στο παράδειγμα αυτό, για να καταλάβει το ψαλτήρι λιγάκι. Λέγει, τον άνθρωπο που ζει μέσα στην αμαρτία, με ποιήκια και αγάπη και φιλανθρωπία και μακροθυμία φέρεται ο Θεός. Για να πει, Θεέ μου να με, σώσε με. Στον άλλο που ζει, με τον νόμο του και με τα Ευαγγέλια και με την Εκκλησία και με όλα, και με όλα εκείνα και αλλάζει φορά ζωής, σε εκείνο είναι δίκαιος, δηλαδή φέρεται με δικαιοσύνη. Του λέει, τι είναι αυτό που έκανες. Γιατί αν τον αμαρτωλό τον τιμωρήσει, που ενδέχεται αύριο να μετανοήσει, χάθηκε από τη μέση. Δεν θα έχει ένα καρπό καλό ο Κύριος. Τον άλλο όμως που βαδίζει στον δρόμο του και αγκαλιάζει την αμαρτία και δεν γυρίζει πίσω, του φέρεται σκληρά και λέει τώρα, φοβερός γάρ επί πάντας τους περικύκλου αυτού. Φοβερός, Θεός δηλαδή, φοβερός, δηλαδή απειλητικός, σε εκείνους που είναι μια ζωή γύρω του και ζουν μαζί του και τον αφήνουν. Αυτό λέει αυτό ο Δαβίδ εδώ πέρα. Φοβερός εις πάντας τους περικύκλω αυτού. Είσαι μαζί με τον Κύριο μια ζωή γύρω 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 και κάποια στιγμή χαυνώνεις και αφήνεις και ατονείς και κάνεις την αμαρτία, ή τότε είναι φοβερός ο Θεός. Σε αντίθετη περίπτωση, στον αμαρτωλό είναι επίγης και τον περιμένει. Χριστός Κύριος στη σύμβαση. Ο Κύριος είναι, λέει, σε όλους Χριστός, καλός. Φοβερός, λέγει, επί πάντα στους περικύκλου αυτού. Και ποιοι είναι αυτοί που είναι γύρω του, που είναι φοβερός, που στέκεται απαιτητικά. Και συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι οι Άγιοι,
Ο Θεός, λέγει ο Δαβίδ, ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, γίνος που δοξάζεται από τους Αγίους. Μέγας και φοβερός εστί, είναι μέγας και φοβερός. Εάν είδει κάποιον ότι έπεσε, απλώνει το φιλάνθρωπο χέρι να το σηκώσει. Αν δει κάποιον να είναι όρθιος και προξενεί, του προξενεί φόβο, ας τον όρθιο, το φοβίζει. Πρόσχετ μέσης του λέει. Τούτο δεν είναι έργο της δικαιοσύνης και δικαιοκρισίας του Θεού. Δεν θα σας κουράσω άλλο, έχουμε και ακόμη ωραιότερα, με βάση την ομιλία αυτή, την επόμενη Δευτέρα. Αν θέλετε να πείτε κάτι ευχαρίστως και να κλείσουμε την ώρα μας, την οποία κλείσαμε βεβαίως, αλλά να ακούσουμε και κάτι από εσάς αν θέλετε. Μια Δευτέρα 6 ώρα πάνε εδώ πέρα. 6 ώρα. Το θέμα λοιπόν είναι, για να μην επανέλθει η ερώτηση, ο Θεός μακροθυμεί. Εις πάντας. Θα κάνουμε τις ευχές μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Πάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Πάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Πάντος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών εν της ουρανής, ελεηθεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, και γίνεται η θέλημά σου, ως εις ουρανών και της γης, τον άρχον ημών του πλησιούσιον, δώσε εις γης ημών, και άφεσε ημών τα οφειλή μας ημών, ως και εμείς αφήνετε τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέργειες ημάς υπερασμών, αλλά ρίσεις ημάς από τον Αγίον Ιερό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μια Δευτέρα, πάλι 6 ώρα, όχι 1 ώρα. Σας ευχαριστώ όλους.